Κωνσταντίνη, καλώς ήρθες στην εξειδικευμένη κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών Advanced Hair Clinics. Είναι χαρά μας που βρίσκεσαι μαζί μας για να μοιραστείς την εμπειρία σου από τη συνεδρία μεταμόσχευσης μαλλιών που πραγματοποίησες στην κλινική μας. Πότε ξεκίνησες να σε προβληματίσει το πρόβλημα της αρρέωσης μαλλιών? Ιωάννα, εμένα η τριχόπτωση άρχισε περίπου πριν 3 χρόνια και το κατάλαβα φυσικά όταν πήγαινα στον καθρέφτη, αλλά και πολλοί φίλοι μου. Επειδή πάντα είχα πυκνό μαλλί, όταν φάνηκε το αρέωμα, μου είπανε ότι άρχισες να χάνεις μαλλιά. Και από εκεί ξεκίνησε να με απασχολεί το θέμα. Γιατί επέλεξες την κλινική Advanced Hair Clinics για να πραγματοποιήσεις μεταμόσχευση μαλλιών? Επειδή είμαι άνθρωπος που μου αρέσει πριν κάνω κάτι να το ψάχνω, έτσι έκανα την έρευνά μου μέσα στο ίντερνετ, αλλά και φυσικά επισκέφτηκα και πολλές κλινικές για να δω και αποτελέσματα, αλλά και εκεί δουλεύουν εκεί οι γιατροί για να πάρω την απόφασή μου. Πώς ήταν η εμπειρία σου κατά τη διάρκεια της συνεδρίας μεταμόσχευσης μαλλιών? Η εμπειρία μου τη συγκεκριμένη μέρα της επέμβασης ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα. Ήταν ανώδυνη, έβλεπα τηλεόραση και φυσικά οι κοπέλες αλλά και ο γιατρός που μου έκαναν την επέμβαση με έκαναν να νιώσω πολύ άνετα. Πώς θα περιέγραφες τη μετεπεμβατική σου πορεία? Μετά την επέμβαση, οφείλω να ομολογήσω ότι πολύ εύκολα πήγα πίσω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή μετά από 3-4 μέρες ήμουν στην ίδια θέση πριν κάνω την επέμβαση. Πώς αισθάνεσαι με την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας? Ιωάννα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Έχω την αυτοπεποίθηση που ήθελα πάντα και φυσικά έχω το μαλλί που πάντα ονειρευόμουν. Τι θα συμβούλευες κάποιον που σκέφτεται να προχωρήσει σε μεταμόσχευση μαλλιών? Καλό είναι πριν κάποιος αποφασίσει να κάνει αυτή την επέμβαση, επειδή είναι μια επέμβαση που παίρνει και χρόνο αλλά και φυσικά έχει και χρήμα, πρέπει να το ψάξει καλά και να πάει εκεί που νομίζει ότι είναι η καλύτερη. Μεταμόσχευση μαλλιών μπορεί να είναι στα μάτια των περισσότερων μια τεχνική χειρουργική διαδικασία. Για μένα που την έχω πραγματοποιήσει χιλιάδες φορές, πέρα από το ιατρικό κομμάτι, είναι μια διαδικασία μέσω της οποίας γνωρίζουμε νέους ανθρώπους και κάνουμε καινούργιους φίλους, όπως εδώ ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από την Κύπρο. Αυτό που μένει τελικά, μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με τη μεταμόσχευση μαλλιών, είναι η χαρά και η ικανοποίηση όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι την ώρα του ραντεβού ήρθανε έχοντας χάσει την αυτοπεποίθησή τους, την πίστη στον εαυτό τους, την εικόνα που έχουνε για το πρόσωπό τους, να έρχονται μετά από μερικούς μήνες ή στο χρόνο που έχουμε ολοκληρώσει το αποτέλεσμά μας και να βλέπω έναν πραγματικά διαφορετικό άνθρωπο, όχι εξωτερικά, αλλά κυρίως αυτό που αποπέμπει στην αυτοπεποίθησή του, στο θάρρος, στην αγάπη για τη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι που πετυχαίνουμε με πραγματικούς ανθρώπους, να έχουμε πραγματικά αποτελέσματα που δεν αλλάζουν την εμφάνισή μας. Στο τέλος της ημέρας αλλάζουν την ψυχολογία μας προς το καλύτερο. Μπράβο Κωνσταντίνε, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατρέ και εγώ για όλα τα καλά που κάνατε και έχω το μαλλί μου και την αυτοπεποίθησή μου. Να είσαι καλά.